δόκτωρα Ζήνωνα Τζάρα, αναλυτή της Διπλωματικής Ακαδημίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζάρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Και βέβαια το θέμα μας είναι ο Συριακός πόλεμος. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της στην Συρία κατά του Ισλαμικού κράτους. Έχουμε δηλώσεις όπως τον Νταβούτογλου ότι η εμπλοκή της Ρωσίας κλιμάκωσε τον εμφύλιο και ότι η εμπλοκή της στο Συριακό βάζει μια νέα διάσταση στον ψυχρό πόλεμο. Κατηγορίες της Βρετανίας, ο Άσαντ προειδοποιεί για καταστροφή ολόκληρης της Μέσης Ανατολής. Ο Ερντογάν απειλού στη Μόσχα, βλέπουμε όμως τώρα κάποιες άλλες περίεργες ανακοινώσεις. Όλα τούτα και πολλά άλλα θα συζητήσουμε απόψε με τον κύριο Τζάρα και βεβαίως θα το προεκτείνουμε, κύριο Τζάρα, για να δούμε αν θα έχουμε, μάλλον τι υποπτευόμαστε ότι μπορεί να ακολουθήσει, να επισυμβεί και πόσο η Κύπρος θα επηρεαστεί από όλα τούτα. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εννοείται, για να δούμε πώς οδηγηθήκαμε εδώ. Ναι. Εντάξει, τα του Συριακού εμφυλίου, βέβαια δεν είναι πλέον, δεν είναι μόνο εμφύλιος, είναι πολλά διαφορετικά είδη σύγκρουσης. Έχουμε πλέον και μια διεθνή σύγκρουση, έχουμε εθνοτικές συγκρούσεις, θρησκευτικές, εμφύλιες κτλ. Αλλά του εμφυλίου της Συρίας είναι γνωστά από το 2011 που ξέσπασε σιγά σιγά. Το τι αλλάζει, οι αλλαγές μάλλον οι σημαντικές επήλθαν ιδιαίτερα μετά την ανάδυση του Ισλαμικού, του λεγόμενου κράτους από το περασμένο, όχι το περασμένο, το προπερασμένο καλοκαίρι του 2014 και ήταν μια εξέλιξη η οποία έφερε τα πάνω κάτω από την άποψη ότι ανάγκασε κάποιες δυνάμεις της περιοχής να λάβουν δραστικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής του Ισλαμικού κράτους ή ανάγκασαν διάφορους παίχτες της περιοχής και διεθνώς να συμμαχήσουν ή να δημιουργήσουν συνεργασίες ως αποτέλεσμα τέλος πάντων της προέλασης του Ισλαμικού κράτους για διάφορους λόγους. Τα συμφέροντα είναι πολλά και περίπλοκα, τόσο και οι σχέσεις και αντιφατικές πολλές φορές. Ωραία. Να ρωτήσω μόνο το εξής, ναι. Κύριε Τσέρα. Η δημιουργία του Ισλαμικού κράτους και η ξαφνική σε εισαγωγικά εμφάνιση του μετά ως Αφρικαλέα που έχουμε δει δεν είναι φέτο ή πέρσι ή πρόπερσι δηλαδή, και όλες αυτές οι μεγάλες δυνάμεις γνώριζαν την ύπαρξη του Ισλαμικού κράτους. Να υποθέσω ότι δεν αξιολόγησαν σωστά το τι θα ακολουθούσε, δεν νομίζω. Εδώ έχουν τις κατασκοπίες τους, τα διάφορα κλπ. Γνωρίζουν ακόμα και τι θα φάω εγώ απόψε, όπως λέμε. Ναι, βέβαια, εντάξει, υπάρχουν σημαντικά... Υπάρχει λόγος που κρατήθηκε αυτή η τακτική, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, ναι, έτσι, ναι, για το πρώτο ξεκίνημα. Εντάξει, από αυτά που γνωρίζουμε, το Ισλαμικό κράτος καταρχάς δεν ξεκίνησε ενός Ισλαμικό κράτος, είναι η μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, προηγουμένως ήταν το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Συρίας ή του Αλ-Σάμ. Και προηγουμένως ξεκίνησε αρχικά από το Ιράκ ως η Αλ-Κάιτα του Ιράκ. Μάλιστα. Η οποία βέβαια Αλ-Κάιτα του Ιράκ είχε μια κάπως ανεξαρτησία από την κεντρική Αλ-Κάιτα και με κάποιες διεργασίες που ακολούθησαν μέσα στα χρόνια της δεκαετίας της προηγούμενης και μέσα από τον εμφύλιο της του Ιράκ και μέσα από τις αμερικανικές επιθέσεις και επιχειρήσεις στο Ιράκ κατέληξε με αλλαγή αρχηγού και με συνασπισμό με άλλα ισλαμιστικά κινήματα κτλ. Να γίνει το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Συρίας, το οποίο μετατράπηκε μετά σε ονόμασε τον εαυτόν του Ισλαμικό κράτος, το Χαλιφάτων όλων των μουσουλμάνων κτλ. Μετακινήθηκε από το Ιράκ, έκανε την προέλασή του στο Ιράκ και μετακινήθηκε στη Συρία λόγω της κατάστασης που υπάρχει, λόγω των σύνορων που ήταν ελλιπώς προστατευμένα λόγω του εμφυλίου και της ανασφάλειας και της αστάθειας και στις δύο χώρες, και μετακινήθηκε στη Συρία, χρησιμοποίησε την εκεί ρευστότητα
για να κερδίσει έδαφος και να κερδίσει πηγές, υποδομές, είτε αυτό σημαίνει εξοπλισμούς, είτε σημαίνει χρήματα, mm-hmm. όπως έκανε και στο Ιράκ βεβαίως, με την εκμετάλλευση διαφορών πετρελοπαραγωγικών πηγών και ούτω καθεξής. Τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι η προέκταση όλου αυτού του πράγματος. Διότι η Ρωσία, πρέπει να πούμε εν τω μεταξύ, ότι που ξεκίνησε τις επιχειρήσεις πριν μερικές μέρες, τις 30 του Σεπτέμβρη, δεν επικεντρώνεται μόνο στο Ισλαμικό κράτος. Καταρχάς δεν επικεντρώνεται κυρίως στο Ισλαμικό κράτος. Επικεντρώνεται κυρίως σε άλλες ομάδες που πολεμούν κατά του Άσαντ και θα εξηγήσουμε το γιατί. Πάντως τόσα χρόνια είδαμε μια έτσι στάση... όχι απάθειας, αλλά όχι άμεσης εμπλοκής. Δηλαδή ήταν ένας απλός παρατηρητής. Έτσι δεν είναι? Απλόν παρατηρητή δεν λες στη Ρωσία. Σίγουρα στήριζαν. Σε εισαγωγικά το έχω βάλει. Ναι, ναι, βεβαίως. Σίγουρα στήριζαν το καθεστώς Άσαντ. Και πολιτικά, αλλά και υλικά, θα μπορούσαμε να πούμε εμέσως. Βεβαίως στήριζαν το καθεστώς σας, το στήριζαν εμπράκτως και το Ιράν, αλλά και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οι οποίοι είναι σύμμαχοι της Ρωσίας στην περιοχή. Ναι, είδαμε και κάποιες δηλώσεις, νομίζω, χθες από πλευράς Ιράν. Ναι. Ναι, υπάρχουν σκέψεις ότι μπορεί και το Ιράν να στείλει χερσές δυνάμεις. Uh-huh, έτσι ακούγεται τέλος πάντων στα διάφορα μέσα. Οπότε, ναι, η κατάσταση αυτή εκτελήσεται αυτή τη στιγμή λόγω του ότι έχει ξεκινήσει να δημιουργείται μια σημαντική δυναμική μέσα στη Συρία κατά του καθεστώτος Άσαντ. Τόσα χρόνια φαινόταν ότι το καθεστώς Άσαντ είχε ισχυρές βάσεις και μπορούσε να αντέξει τον εμφύλιο πόλεμο ο οποίος διεξαγόταν στη χώρα. Μάλιστα οι αντοχές του καθεστώτος διέψευσαν πολλούς που έλεγαν ότι θα πέσει το καθεστώς σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια κτλ. Όμως των τελευταίων καιρών, λόγω και του Ισλαμικού κράτους, έχει αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό, διότι πολεμά σε πολλά μέτωπα το καθεστώς Άσαντ. Έχουν μειωθεί δραματικά οι αριθμοί του συμβατικού στρατού της Συρίας, σχεδόν στο ίμιση. Έχει υποστεί ζημιές στο στρατό της, δηλαδή στα άρματα της, στις υποδομές της. Έχει χάσει σημαντικές στρατιωτικές βάσεις κτλ. Και έχει περιοριστεί εδαφικά, επί της ουσίας, στη Δυτική Συρία. Και αυτό που απειλείται, εφόσον έχει περιοριστεί εδαφικά στη Δυτική Συρία και εφόσον ουσιαστικά μάχεται για να διατηρήσει, να αφήσει τους τζιχαντιστές και τους αντικαθεστωτικούς εκτός αυτής της ζώνης που έχει καταφέρει να διατηρήσει, ήρθε η στιγμή η οποία έχουν απειληθεί, απειλούνται μάλλον ευθέως τα συμφέροντα της Ρωσίας. Και τα συμφέροντα της Ρωσίας που βρίσκονται ακριβώς, βρίσκονται στην έξοδο στη Μεσόγειο. Όπως βρίσκονταν ανέκαθεν για τη Ρωσία. Είτε αυτό ήταν τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, είτε ήταν οι βάσεις της στη Μεσόγειο μέσω της Συρίας και συγκεκριμένα στην Ταρτούς. Άρα θα λέγαμε ότι βρήκε την αφορμή. Ήταν μάλλον όχι τόσο αφορμή, μπορεί να ήταν και αφορμή, είναι βεβαίως ότι λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο, για άλλους λόγους βέβαια, με άλλους σκοπούς, αλλά ήταν κυρίως θα έλεγα εξ ανάγκης που έγινε αυτή η επέμβαση, διότι στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να μπει και πολύ νωρίτερα. Έχει όμως ενταθεί ο πόλεμος και έχουν αυξηθεί οι ομάδες οι οποίες επιχειρούν μέσα στη Συρία. Εκεί που είχαμε στην αρχή του εμφυλίου μία κύρια αντικαθεστωτική ομάδα που ήταν ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός, ο οποίος είχε και κοσμικούς μαχητές, είχε και Ισλαμιστές, είχε και διάφορους άλλους. Τώρα βλέπουμε αυτό να έχει διασπαστεί, να έχουν δημιουργηθεί εκ νέου καινούργια κινήματα. Έχουμε το Ισλαμικό κράτος από το οποίο φεύγουν και από εκεί δημιουργούν νέα κινήματα. Έχουμε την Αλ-Κάιντα υποτύπων Αλ-Νούστρα, έτσι ονομάζεται η Αλ-Κάιντα στη Συρία. Κάποιες πηγές λένε ότι υπάρχουν μέχρι, λέει, χίλιες διαφορετικές ομάδες που πολεμούν η μία την άλλη. Και ενώ εκατέρωθ. Λοιπόν, οπότε οι δυναμικές του πολέμου έχουν αλλάξει και
τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται ή εκφράζονται, τα διεθνή συμφέροντα που εκφράζονται μέσα από αυτές τις ομάδες, είτε αυτά είναι τα συμφέροντα της Τουρκίας, είτε είναι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε Ευρωπαίων κρατών, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Ιορδανίας, του Ισραήλ ακόμα κτλ. Και δεν μπορεί η Ρωσία να μένει αμέτωχη. Οπότε εκεί που τα ουσιαστικά της στρατηγικά συμφέροντα ξεκίνησαν να απειλούνται, κάνει την κίνηση και την κάνει αποφασιστικά. Και θα μπορούσαμε κατά κρύβια να το παρομοιάσουμε το πώς αντέδρασαν και το πότε αντέδρασαν η Ρωσία με το πότε αντέδρασαν οι Αμερικανοί στο Ιράκ με το Ισλαμικό κράτος. Και αυτό έγινε όταν απειλήθηκαν ουσιαστικά τα σύνορα του Ιρακινού Κουρδιστάν, που θεωρείται μια φιλοαμερικανική οντότητα, παρόλο που οι Αμερικάνοι ανέκαθεν τους Κούρδους τους εμπέζουν, πότε είναι μαζί τους και πότε είναι κατά τους, σε ευρύτερα πλαίσια, σε περιφερειακά πλαίσια. Τώρα, η Ρωσία για ποιο λόγο κάνει αυτό που κάνει? Όπως είπαμε, είναι τα συγκεκριμένα συμφέροντα της εξόδου στη Μεσόγειο. Όμως, ταυτόχρονα, έχουμε και μια γενικότερη πραγματικότητα, μια ευρύτερη δυναμική. Αυτή που θέλει τη Ρωσία να επιδιώκει μια θέση στη διεθνή σκακέρα ως μια πλέον δύναμη που ανέκαμψε ή που ξεπέρασε, αν θέλετε, το μετατραυματικό σοκ της λήξης του ψυχρού πολέμου. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια επίδειξη δυνάμεως. Βεβαίως είναι επίδειξη δυνάμεως. Είναι μια επίδειξη δύναμης που θέλει να πει στην ουσία, και αυτό γίνεται ως προέκταση και άλλων προηγούμενων, είτε αυτόν ήταν η Γεωργία το 2008, ήταν η Ουκρανία των περασμένων χρόνων κτλ. Για να πει, ξέρετε, δεν είμαι η Ρωσία του 1991 ή του 1992 ή ακόμα του 2000, είμαι η Ρωσία του 2015, έχω μαζέψει τα κομμάτια μου, έχω μια ισχυρή ηγεσία, έχω έναν ισχυρό στρατό. Είμαι μια τεράστια χώρα, η μεγαλύτερη κατά κρύβια χώρα του κόσμου, και επιδιώκω τη θέση που μου ανήκει, που μου αξίζει στη διεθνή σκηνή. Δεν είναι μόνο η Αμερική, δεν είναι μόνο η Κίνα, είμαι και εγώ. Και έχω συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Οπότε σε έναν επίπεδο είναι αυτό. Σε πιο τοπικό επίπεδο, ή μάλλον για να το πάρω πρώτα στο περιφερειακό από το διεθνές, σε πιο περιφερειακό επίπεδο έχει να κάνει με το να στηρίξει τους συμμάχους της, ευθέως δηλαδή, για την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, είτε αυτόν αφορά ειδικά ζητήματα, είτε αφορά γενικότερα την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή. Και ειδικότερα έχει να κάνει με το τι γίνεται μέσα στη Συρία, όπως είπαμε και πριν. Αλλά για να ξεφύγουμε από τις βάσεις της Ρωσίας, να μιλήσουμε λίγο για τους στόχους που χτυπά. Οι στόχοι που χτυπά, λοιπόν, τουλάχιστον έτσι όπως ξεκίνησε, ήταν στο Ιντλίπ, που είναι βόρειο-δυτικά της Συρίας περίπου. Ναι, είναι στα σύνορα σχεδόν με την στα σύνορα με την Τουρκία, στην Αλεξανδρέτα, εκεί στο Χατάι, το Σαντζάκ, το λεγόμενο παλαιότερα, στη Χαμά και στη Χόμς. Στη Χόμς λιγότερο, στο Αλέπο, που είναι η βάση του, έχει βάση στο Ισλαμικό κράτος, και κυρίως το Ισλαμικό κράτος στη Ράκα, που είναι η στρατιωτική βάση σημαντική, την οποία πήρε από το καθεστώς Άσαντ. Εκεί λοιπόν χτυπούν οι Ρώσοι τόσο το Ισλαμικό κράτος, αλλά όπως είπα πριν, κυρίως Ισλαμιστικά κινήματα ή τα λεγόμενα μετριοπαθή Ισλαμιστικά κινήματα, τα οποία στηρίζονται ανοιχτά από την Τουρκία, από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, και βεβαίως από τη ΣΥΠΑ, και κάποια είναι στηρίζονται, υποθέτουμε, και από τη CIA. Είναι για αυτόν τον λόγο που έχουμε την αντίδραση της Τουρκίας? Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ναι. Ένας από τους λόγους τουλάχιστον. Λοιπόν, και γιατί το κάνει η Ρωσία αυτό το πράγμα? Από τη μία δημιουργεί μια ολομέτωπη επίθεση προς όλους τους αντιάσατο οργανισμούς μέσα στη Συρία. Είτε αυτό σημαίνει Ισλαμικό κράτος, είτε σημαίνει το Αχράλ Αφσάμ, που είναι της... που υποστηρίζεται από την Τουρκία, είτε σημαίνει για παράδειγμα άλλες ακόμα και κοσμικές ομάδες, παρόλο που υπάρχει λόγος ότι θα συνεργαστούν, ότι υπάρχουν διάφορες αναφορές, οι οποίες άλλες λένε έτσι, άλλες λένε αλλιώς, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, θέλοντας ουσιαστικά να βοηθήσει τον Άσαντ να έχει μια ολοκληρωτική νίκη.
Αυτό είναι το πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Το σχέδιο Β, κατά την άποψή μου, το οποίο είναι και εκείνο που επιδιώκεται μέσω ενός, θέτει ουσιαστικά ψηλά τον πύχη για να καταφέρει κάτι άλλο που είναι πιο ρεαλιστικό, είναι να διασφαλίσει την κυριαρχία του καθεστώτος Άσαντ επί της δυτικής αυτής λωρίδας που σας είπα, της Συρίας, η οποία περιλαμβάνει την αχτογραμμή της Συρίας, όπου βρίσκονται οι βάσεις και όπου βρίσκονται, γι' αυτό είναι σημαντικό, κυρίως αλαουιτικοί πληθυσμοί. Αλαουίτες λοιπόν είναι η κοινότητα, η μειονότητα της Συρίας από την οποία προέρχεται το καθεστώς Άσαντ, η οικογένεια Άσαντ, και είναι και η περιοχή ως συνέπεια, κατ' επέκταση, που απολαμβάνει κοινωνική υποστήριξη το καθεστώς Άσαντ. Οπότε όταν έχεις την κοινωνική υποστήριξη, έχεις ασφαλή σύνορα, έχεις ένα στρατό ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει την κυριαρχία σου σε αυτόν τον χώρο, τότε μπορεί να διατηρήσεις τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, αυτήν τη ζώνη. Και νομίζω ότι εκτός από αυτόν, μάλλον παράλληλα, η Ρωσία χρησιμοποιεί την στρατιωτική της ισχύ για να... και όλοι να... στρατιωτική ισχύ, δηλαδή χτυπώντας όλες αυτές τις ομάδες και υποβοηθώντας τον Άσαντ για να δείξει στους Αμερικανούς ότι, ξέρετε, πρώτον έχετε αποτύχει, εσείς που λέτε ότι πολεμάτε το Ισλαμικό κράτος κτλ. Ήρθα εγώ να φέρω τα πράγματα σε μια ισορροπία και είστε αναγκασμένοι, λόγω του τι εσείς δεν καταφέρατε να κάνετε και εγώ έχω καταφέρει να κάνω ή είμαι στη διαδικασία να το καταφέρω, να καθίσετε στο τραπέζι μαζί μου και να συζητήσετε. Τι να συζητήσετε, ποιο θα είναι το μέλλον της Συρίας και πώς εγώ σε αυτήν τη μελλοντική Συρία μπορούν να είναι εξασφαλισμένα τα συμφέροντά μου μέσω της διασφάλισης της κυριαρχίας ή της παρουσίας του Άσαντ ή ενός συναφούς καθεστώτος. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και αυτό θα δείξει στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Σχόλιο, δεν θα το έλεγα παράπονο, της Ρωσίας προς την Αμερική, η οποία στη δήλωση της είπε ότι εμείς σε βοηθήσαμε τότε στο Αφγανιστάν, εσείς τώρα όμως... Ναι, ναι, είχαν βοηθήσει τότε οι Ρώσοι, ναι. Και τώρα οι Αμερικανοί αρνούνται να βοηθήσουν, ενώ ακούστηκε ότι το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να βοηθήσει, πράγμα που είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, παράδοξο ή οξύμορο. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι δεν μπορούν να οι Αμερικανοί να νομιμοποιήσουν τις κινήσεις της Ρωσίας, και βεβαίως ότι δεν θέλουν. Από τη μία είναι το θέμα νομιμοποίησης, είναι θέμα δηλαδή γοήτρου και εικόνας, και από την άλλη είναι θέμα ουσίας, ότι δεν θέλουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, διότι άλλη είναι η στόχη της Μόσχας, άλλη είναι η στόχη των Αμερικανών. Φανταστείτε λοιπόν οι Αμερικανοί να πούν στους Ρώσους, εντάξει, θα σας βοηθήσουμε να κάνετε αυτό που θέλετε και στην ουσία να αποκτήσετε ισχυρή παρουσία στη Συρία, εκεί που προχθές, που λέει ο λόγος, ήμασταν εμείς. Ενώ στη Μέση Ανατολή, όχι στη Συρία. Ναι, ναι. Δηλαδή, εκεί που στο Ιράκ είχαμε ολόκληρα στρατεύματα κατά τη δεκαετία του 2000, και φύγαμε το 2011 που ολοκληρώθηκε η απόσυρση των στρατιωτικών στρατευμάτων, των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, τώρα να βρεθείτε εσείς και με τη δική μας τη βοήθεια. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα και δεν πρόκειται, νομίζω, να δεχτούν. Μάλλον θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αυτές τις πιέσεις, τις επικοινωνιακές, μέσω της δηλώσης του ΝΑΤΟ, μέσω των δηλώσεων της Τουρκίας. Διαβάσαμε και διαφορές απειλές του Ερντογάν για το Ακούντου, ναι, και για τον Turkish Stream κτλ. Οι οποίες προσπαθούν να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στη Συρία. Τώρα, ίσως θα πρέπει να σταθούμε να δούμε, έστω και υποθετικά, δηλαδή τι μπορεί να γίνει στην περιοχή. Θα κρατήσουν οι άλλες χώρες, έχουμε και ένα κατηγορό και από την Γαλλία, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η Ρωσία θα επιμείνει, αν ναι, ποια θα είναι η στάση των άλλων χωρών? Ναι. Θα έχουμε μια αλλαγή, αν θέλετε, στο χάρτη εκεί στην Μέση Ανατολή, κύριε Τσάρα? Τώρα ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε ποιο βάθος χρόνου δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Η δική μου η εκτίμηση. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα καζάνι που άρχισε να σιγοβράζει. Ο καλά, το καζάνι σιγοβράζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. τώρα φαίνεται ξεχυλίζει. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Άρα σύντομα θα έχουμε κάποια. Πιστεύω ότι επιταχύνεται η διαδικασία. Δηλαδή εκεί που το 2011 ξεκίνησε σιγά σιγά ο πόλεμος, είχαμε τις εξελίξεις του 12 του 13 με την ένταση του εμφυλίου, μετά το 14 την εμφάνιση του Ισλαμικού κράτους, πλέον τα πράγματα εντείνονται με έναν, πολλαπλασιάζεται μάλλον η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται. Και αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με το πόσον αυξάνονται και οι παίχτες, οι δρόντες που είναι εμπλεγμένοι μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Όσο μπλέκονται περισσότεροι οι παίχτες, τόσο αυξάνεται ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται οι εξελίξεις. Και κατ' επέκταση, μάλλον, θα επέλθει και συντομότερα μία, αν όχι λύση, κάτι που... ένα σχέδιο τέλος πάντων, μια πρόταση, μια προσπάθεια για να επιλυθεί αυτή η κατάσταση. Είτε αυτό σημαίνει πολιτική επιλύση της κατάστασης, είτε σημαίνει πολεμική, στρατιωτική. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σε αυτές τις δύο εκδοχές όμως, την ιστάτητε θα δούμε αλλαγή από τις άλλες χώρες, π.χ. η Βρετανία, η οποία είναι η τακτική της, βασιλεύω και διαιρώ. Έτσι δεν είναι? Θα μείνουν εκτός παιχνιδιού οι άλλες οι χώρες? Δεν θα μείνουν εκτός παιχνιδιού. Βέβαια, τώρα το διέριγε βασίλευε της Βρετανίας. Ήταν τον καιρό που η Βρετανία ήταν απικία. Διέρεσε τότε και βασιλεύει μέχρι σήμερα, θα μου πείτε. Αλλά αυτός που παίζει το παιχνίδι, αν θέλετε, είναι η Αμερική και οι Ευρωπαίοι φαίνεται να ακολουθούν. Παρόλο που η Γερμανία έχει ισχυρό ρόλο στην κατάσταση, όσο και η Γαλλία. Αλλά το θέμα είναι πως οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση, αν πετύχει η Ρωσία αυτό που θέλει, διότι η Ρωσία ουσιαστικά τώρα χρησιμοποιεί πολεμικά μέσα για να καταφέρει μια κατά την άποψή μου ειρηνική λύση. Mm-hmm. Και σύντομη, αν καταφέρει η Ρωσία αυτό το πράγμα και φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ και τα λοιπά, ίσως να έχουμε σύντομα μια συμβιβαστική λύση, η οποία φυσικά δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο, αλλά θα είναι μια αρχή. Αν όχι και η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία αποφασίσουν να διεκδικήσουν και οι ίδιες τα συμφέροντά τους, για παράδειγμα με την εγκαθίδρυση μιας ζώνης ασφαλείας, όπως επαναλαμβάνουν συχνά πυκνά κυρίως οι Τούρκοι. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να το αποφύγουν, αλλά φαίνεται ότι έχει έρθει η ώρα που δυσκολεύονται πλέον να τα αποφύγουν. Τότε μπορεί να δούμε εντάσεις, μπορεί να δούμε εμπλοκές μεταξύ ρώσικων για παράδειγμα και τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Είδαμε τις αναχαιτήσεις προχθές. Ναι, ναι. Μπορεί να πάει σε άλλον επίπεδο η κατάσταση. Οπότε κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Από τη στιγμή όμως, κύριε Τζάρα, μια και το έχετε αναφέρει, η όλη κατάσταση πάει σε άλλο επίπεδο, σημαίνει πλέον ότι το σκηνικό αλλάζει άρδιν. Ναι. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα στη Μέση Ανατολή. Γίνονται δύσκολα, ναι. Ήταν ούτως ή άλλως η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων να γίνουν πιο δύσκολα. Το θέμα είναι αν θα επικρατήσει ο πραγματισμός. Κατά πόσον θα συμπεριφερθούν πραγματιστικά οι δυνάμεις αυτές, οι διεθνείς και οι περιφερειακές, ή αν θα επιμείνουν στο να επιδιώκουν τα συμφέροντα τους χωρίς να κάνουν κάποιον βήμα πίσω, το οποίο μπορεί να σημαίνει, όπως είπα και πριν, κάτι άσχημο. Βέβαια, πρέπει να πω και κάτι που άφησα πίσω, ότι σημαντικό ρόλο στην προκειμένη περίπτωση, γενικά στο συριακό ζήτημα, παίζει το κουρδικό και το κουρδικό ζήτημα, αλλά παίζουν και άλλα ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα. Να ξεκινήσω με το κουρδικό και να πω ότι οι Κούρδοι έχουν δημιουργήσει κάποια καντόνια τα οποία βρίσκονται κατά μήκος του τουρκο-συριακού συνόρου. Οι Κούρδοι πολεμούν το καθεστώς Άσαντ και πολεμούν και το Ισλαμικό κράτος. Οι Ρώσοι πολεμούν το Ισλαμικό κράτος, αλλά είναι με το καθεστώς Άσαντ. Είναι περίπλοκη εξίσωση. Από την άλλη όμως, οι Κούρδοι
καλωσορίζουν τις επιχειρήσεις των Ρώσων σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού κράτους και λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάποιος διακανονισμός για το καθεστώς Άσαντ, διότι δεν πρόκειται οι ίδιοι οι Κούρδοι να δεχτούν το καθεστώς Άσαντ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κατανόηση μεταξύ Κούρδων και Ρώσων, εφόσον είπε και ο Κούρδος, ο Σύριος Κούρδος ηγέτης του PYD, του Κουρδικού Κόμματος, ότι, ότι υπάρχουν επαφές μεταξύ Ρώσων και Κούρδων και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει πως αύριο μεθαύριο να βρεθεί μια συμβαστική λύση μεταξύ των δύο, εφόσον συμμερίζονται κάποια συμφέροντα. Οι Κούρδοι ενδιαφέρονται να έχουν κάποιαν, τουλάχιστον μερική αυτονομία στα καντόνια που έχουν δημιουργήσει και μάλιστα ενδιαφέρονται να τα ενώσουν, να δημιουργήσουν γραμμές επαφής μεταξύ τους, που σημαίνει ένα νέο Συριακό Κουρδιστάν στα σύνορα της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ένα από τα πράγματα που φοβάται. Είναι ένας εφιάλτης για την Τουρκία αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο εντείνεται. Η διαδικασία δημιουργίας ενός Συριακού Κουρδιστάν, ή μάλλον η τσιμέντωση ενός Συριακού Κουρδιστάν, διότι υπάρχει de facto, είναι κάτι που φοβίζει πολύ την Τουρκία και κάτι που έχει ενταθεί με τις επιχειρήσεις της Ρωσίας. Ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο κλωτσά, να το πούμε λαϊκιστή, στις εξελίξεις τις τελευταίες. Το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με τις παραβιάσεις που έκανε η Ρωσία, είτε αυτές ήταν ηθελεμένα είτε άθελα. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν κατά λάθος αυτές οι παραβιάσεις. Αυτοί προφανώς δεν γίνονται, κύριε Τζάρα, ναι. Ναι, ασχέτως αν ήταν σύντομες ή αν ήταν από λάθος κτλ. Διότι έγιναν οι παραβίασεις αυτές πάνω από τον χώρο που σας είπα πριν, της Αλεξανδρέτας, όπου συνορεύει με την Συρία. Η Αλεξανδρέτα ανήκε στη Συρία κάποτε, υπό την γαλλική εντολή πριν ανεξαρτητοποιηθεί η Συρία, και το 1939 η Αλεξανδρέτα πέρασε στην Τουρκία με δημοψήφισμα, το οποίο θεωρήθηκε από τότε ότι ήταν στημένο. Η Συρία δεν αναγνωρίζει. Ακόμα θεωρεί, ας πούμε, το έδαφος εκεί δικό της. Δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία που έγινε ιστορικά, παρόλο που αποσιωπήθηκαν οι αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια λόγω καλών σχέσεων με την Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι από το 1999 και εντεύθεν και κυρίως μετά το 2002 η Τουρκία και η Ρωσία ήταν, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, αδελφά κράτη. Ο Ερτογάν φώναζε τον Άσαντ αδερφό μου και ο Άσαντ τον Ερτογάν το ίδιο. Και είχαν αυξηθεί οι συνεργασίες τους, τα εμπορικές τους, οι οικονομικές τους, πάρα πολλές συμφωνίες είχαν γίνει. Τώρα όμως αυτόν, οι παραβιάσεις δηλαδή των Ρώσων, μπορεί να στέλνουν και ένα μήνυμα λέγοντας τους Τούρκους, ξέρετε, αν δεν πώς να το πω, συνενέσετε σε μια λύση συμβιβαστική, μπορεί η Συρία του αύριο να περιλαμβάνει και ένα κομμάτι δικό σας, για παράδειγμα, ή μπορεί να απειλείτε, με λίγα λόγια, και η κυριαρχία η δική σας, η οποία εδαφική κυριαρχία, ουσιαστικά η εδαφική ακεραιότητα μάλλον της Τουρκίας, όπως είπα και πριν, είναι ο χειρότερος. Η απειλή κατά της εδαφικής κυριαρχίας είναι ο χειρότερος εφιάλτης του τουρκικού κράτους από τη δημιουργία του. Λόγω των εδαφών που έχασαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, του σοκ που έπαθαν με τη συνθήκη των Σευρών, που έχασαν πολύ μεγάλο μέρος της επικράτειας της, η οποία συνθήκη των Σευρών βέβαια δεν ίσχυσε, και μετά με τη συνθήκη της Λοζάνης που κατέφερε να πάρει κάποια εδαφή πίσω. Από τότε έχει αυτόν το σύνδρομο των Σευρών που λέμε, και οτιδήποτε έχει να κάνει με την απώλεια εδάφους είναι σαν κάτι την ενοχλεί και κάτι ξυπνά μέσα στην τουρκική ελίτ και τον τουρκικό λαό, μπορούμε να πούμε, το οποίο δημιουργά σημαντικές αντιδράσεις. Σας έχω πάρει κάπως μονότερμα, θα κάνω ένα... αλλά είναι τόσο ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε. Ένα διάλειμμα μουσικό και θα συνεχίσουμε σε λίγο, όχι από τώρα κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί είναι σημαντικό να δούμε όλες τις εκδοχές, ακόμα κύριε Τσάρα, και την χείριση των χειρίστων. Δηλαδή η Μέση Ανατολή, έτσι όπως προειδοποιεί και ο Άσαντ, να τη δούμε να γίνεται κομμάτια κάποια κράτη,
και να δούμε βέβαια πάντα και σε σχετισμό με την Κύπρο τι έχουμε να περιμένουμε. Κάποιοι φοβούνται, κάποιοι λένε ότι δεν θα μας επηρεάσει εμάς αυτό το πράγμα. Θα τα δούμε στην πορεία. Συνέχεια λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Θυμίζω ότι έχουμε μαζί μας τον δόκτορα Ζήνο Νατζάρα, αναλυτή της Διπλωματικής Ακαδημίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Μεσανατολικό βεβαίως είναι το θέμα που συζητούμε. Η επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία, οι αντιδράσεις από τις άλλες χώρες. Και δικαιούμαστε νομίζω, κύριε Τζάρα, να κάνουμε και κάποιες προβλέψεις. Αν μπορούμε, θα προσπαθήσω. όσο μας επιτρέπουν λοιπόν, οι συνθήκες. Συχνά πυκνά ακούω ότι μπήκαμε σε πόλεμο, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ή μάλλον θα έρθει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μήπως θα πρέπει να πούμε ότι μπήκαμε σιγά σιγά σε ένα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με διαφορετικά όπλα βεβαίως και κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ναι, και στόχους. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι η περίοδος που διανύουμε είναι η απαρχή ή ακόμα και ένα στάδιο μετά την αρχή σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Βεβαίως, τι σημαίνει αυτό όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο, διότι αντιλαμβάνομαι ότι στα αυτιά του κόσμου ακούγεται πολύ τρομακτικό και. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα το 2015 στον 21ο αιώνα οι πόλεμοι γενικότερα δεν γίνονται όπως γίνονταν το 1940 ή το 1915. Εννοείται. Γίνονται με άλλα μέσα, γίνονται με άλλους τρόπους, γίνονται με διαφορετική, αν θέλετε, γεωγραφική επικέντρωση. Δεν είναι για παράδειγμα ο Παγκόσμιος Πόλεμος του ο δεύτερος που ουσιαστικά άγγιξε όλον τον πλανήτη από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Είναι πολύ διαφορετικό. Και αυτό συμβαίνει διότι το διεθνές σύστημα, η φύση των σχέσεων μεταξύ των κρατών και η φύση των δεσμών και της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών έχει αλλάξει άρδιν λόγω και των οικονομικών σχέσεων, λόγω της παγκοσμιοποίησης, αλλά λόγω και της εξέλιξης της τεχνολογίας. Τώρα, εκτός από αυτά, πρέπει να πούμε ότι διεξάγεται και ένας πόλεμος οικονομικός. Οικονομικός, βεβαίως, τον βιώνουμε κιόλας. Τον βιώνουμε, ναι, αλλά υπάρχουν και πράγματα που γίνονται, τα οποία μπορεί εμείς να μην αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, τουλάχιστον προς το παρόν. Πράγματα που έχουν να κάνουν με τα χρηματιστήρια, που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις, που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούσαμε και πρόσφατα διάφορα νέα για τον πόλεμο αυτό μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε είναι μια συγκυρία όπου γίνονται κάποιες ανακατατάξεις στο διεθνές σύστημα, διότι το διεθνές σύστημα τις έχει ανάγκη αυτές τις ανακατατάξεις. Έχει ανάγκη να σπαταλήσει, για παράδειγμα, κάποιο χρήμα από αυτό που μάζεψαν τα κράτη και οι πολυεθνικές εταιρείες για να αναπαράξει τον εαυτό του. Μάλιστα. Είναι κύκλοι της ιστορίας, οι οποίες ανάλογα με την θεωρητική προσέγγιση. Να βάλουμε μια νοτελία. Έχω ένα κουρατή που περιμένει. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην τον ξαντελήσα την υπομονή. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω έτσι μία ερωτήσεων, αλλά στην ουσία να την πω σαν μία. Κύριε Τζάρα, θα σας ρωτήσω, η Κύπρος είναι, ας πούμε, μη κατεχόμενη. Αυτή τη στιγμή έχει πει πριν μερικές δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόσχημα την επίλυση του Κυπριακού, και την επίλυση δεν την έχουμε δει, ούτε την αποχώρηση των στρατευμάτων, και από την άλλη είμαστε υπόκριοι να δεχτούμε ακόμη και εκατομμύρια, για να μην σου πω και εκατοντάδες εκατομμύρια, πολιτικούς, ας πούμε, σαν πρόσφυγες, εκτός από φοιτητές Μαϊμού που γίνεται και αυτό για να τα οικονομήσουν κάποιοι. Στην ουσία, η άποψή μου είναι ότι η Κύπρος έχει βρει για καλά τον πελάτη. Διότι εδώ στην Κύπρο, ασχέτως αν αναφερόμαστε συνέχεια για το παρελθόν, για το 1974, για την αγαπημένη Κερί, για την Μόρφου, το Αμπόκοσταντά, υπάρχει το θέμα, κύριε Τζάρα, της πληθυσμιακής ανατροπής, της πληθυσμιακής έκρηξης του πλανήτη, που υπάρχει βασικότερα στις μουσουλμανικές χώρες. Και αυτή τη στιγμή στα νότα της Κύπρου υπάρχει διάθεση του Ισλάμ. Ας
ποιος θα τσακώνονται μεταξύ τους, εξακολουθούν να κάνουν ένα τσούρμο, να θα το έλεγα παιδιά. Δηλαδή μπορεί οι προγόνοι τους, οι παππούδες να κάνουν 60 παιδιά, αυτοί κάνουν 20, κάνουν 10, ενώ οι λεγόμενοι χριστιανοί, εμείς και οι Ευρωπαίοι, είτε κάνουν ένα ή μηδέν, εκτός που ας πούμε υπάρχει και θέμα πρόθεσης του γάμου ομοφυλοφίλου. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω σαν επιστήμονα, εσείς πώς το βλέπετε, ας πούμε, και αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και το Ισλάμ αναθίσσεται και στην Αφρική. Από ό,τι ξέρω και μάλιστα να αλλάζουν τη θρησκεία. Προχθές κουβέντιαζα με κάτι Αφρικανός που μου είπαν ότι πως τους συμφέρει καλύτερα, λέει, να ακολουθούν το Ισλάμ, τους βοηθούν καλύτερα. Και εδώ στην Κύπρο μάλιστα του βοηθούν τώρα στην Τανζανιά, που δεν ξέρω από πού επιχορηγούνται εδώ στη Λεμεσό, από την Κυπριακή Δημοκρατία, μήπως. Ας πούμε, εσείς σαν επιστήμονας, πώς το βλέπετε, ας πούμε, αυτό το θέμα της πληθυσμιακής ανατροπής χριστιανών μουσουλμάνων με προοπτική την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο και μετέπειτα στην Ελλάδα και γενικότερα, ας πούμε, στον εξισλαμισμό της Ευρώπης σε κατοπινό στάδιο. Έχετε αγγίξει πάρα πολλά θέματα, βέβαια. Ναι, ωραία. Ακούστε μας από το ραδιόφωνο σας, όμως, κύριε Τζάρα, δώστε μου την ευκαιρία να ακούσουμε ακόμη ένα ακροατή. Έχει πέσει γραμμή. Ας επιχειρήσει και πάλι στο 77-77-10-85, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κύριε Τζάρα. Ναι. Λοιπόν, το ζήτημα βεβαίως αυτό... κρεμήκε η ερώτηση. Δώστε μου την ευκαιρία και πάλι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Έλλη μιλάει. Η κυρία Έλενα, ναι. Κυρία Έλενα, θα ήθελα να πω στον επιστήμονα σας, διεθνολόγων, συνταγματολόγων, δεύτερο, ναι. Πολιτικός επιστήμες. Θα ήθελα να πω, ναι, κύριε Τσάρα, ότι όλος ο καυγάς στη Συρία είναι για να αναγκάσουν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ να πέσει και να χάσει η Ρωσία τις ναυτικές της βάσεις και όλα τη γεωστρατηγική της θέση που έχει εκεί σε ανοιχτές θάλασσες. Όπως γνωρίζετε, κύριε Τσάρα, η Ρωσία... για τη Ρωσία οι ναυτικές βάσεις στη Συρία είναι σαν κόρη οφθαλμού. Μα το είπαμε αυτό. Το είπαμε ναι, από την ναι, αρχή. Το είπατε, ναι. Το είπατε, αλλά δεν το είχα ακούσει, γιατί στο μέσο της διαδρομής... ναι, τέλος πάντων, για την Κύπρο πιστεύω, κύριε Τσάρα, ότι όπως οδηγούνται τα πράγματα, θα έχουμε μια θετική κατάληξη στο Κυπριακό, αλλά χρειάζεται από τους διπλωμάτες μας μια λεπτή... λεπτός χειρισμός. Να χειριστούν με λεπτούς χειρισμούς τη διπλωματία τους. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Τζάρα, στον πρώτο ακροατή. Ναι. Έτσι, σε γενικές γραμμές βέβαια, γιατί θα πρέπει να επεκταθούμε και να δούμε... ακόμα και τις πιο μακρινές προβλέψεις που έχουν, αν τελικά θα κομματιαστεί η Μέση Ανατολή, ναι, και θα πάρει ο καθένας από ένα κομμάτι. Να μήπως κάνω... θα επαληθευτούν οι προφητείες. Άλλο κομμάτι είναι αυτό. Άλλο κομμάτι είναι αυτό, ναι. Εντάξει, για το προσφυγικό το ζήτημα είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα και αντιλαμβάνομαι πλήρως το λόγο που δημιουργεί αυτή τη ανασφάλεια μέσα στην κοινωνία. Πόσο μάλλον σε μια χώρα τόσο μικρή όπως η Κύπρος. Σε καμία περίπτωση όμως για να και με τεράστια οικονομικά προβλήματα, κύριε, ναι, Τσάρα, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί εμείς τα καταβάλουμε, εμείς τα καταθέτουμε. Ναι, βέβαια να θυμόμαστε ότι και όλες οι υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου τα έχουν χειρότερα από εμάς. Όπως και να έχει όμως, για να μιλούμε, να κρυβολογούμε με αριθμούς, διότι οι αριθμοί και τα στοιχεία είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τελικά το μέγεθος του προβλήματος. Δεν πρόκειται για εκατομμύρια ή εκατοντάδες εκατομμύρια προσφύγων που θα έρθουν στην Κύπρο ή ακόμα και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Μιλούμε για ότι από τη Συρία έχουν προσφυγοποιηθεί 8 εκατομμύρια κόσμου στο σύνολο τους, που αυτό περιλαμβάνει και γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια τα οποία έχουν προσφυγοποιηθεί εντός της Συρίας. Δηλαδή έχουν φύγει από τη μία πόλη και έχουν πάει στην άλλη. Εκτός της Συρίας υπάρχουν γύρω στα 4 πάλι εκατομμύρια πρόσφυγες. Αν θυμούμε καλά, υπάρχουν 2 στην Τουρκία, υπάρχουν 1,2 στο Λίβανο, 800 στην Ιορδανία κτλ. 4 με 5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Λοιπόν,
Οι υπολογισμοί που γίνονται για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, τους μουσουλμάνους συγκεκριμένα, είναι ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Ευρώπης είναι γύρω στο 4% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Εάν όλοι αυτοί οι Σύριοι, οι πρόσφυγες, τα εκατομμύρια, καταλήξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μετακινηθεί το πολύ πολύ ο πληθυσμός στο 6%. Δεν μιλούμε για πληθυσμιακές ανατροπές. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Ταυτόχρονα από έναν πολιτισμικό, έναν μάλλον θρησκευτικό στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει με τον χριστιανισμό. Και ότι ο χριστιανισμός, όσον για δεν το πιστεύετε, αυξάνεται το παγκόσμιο. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα ανατροπής θρησκευτικής ή πληθυσμιακής και επίσης... Αλλά όμως κύριε Τσάρα, συγγνώμη, ναι. Σε μια Ευρώπη, έτσι, η οποία ουσιαστικά οικονομικά δεινοπαθή και έχει αυτή τη φοβερή και τρομερή αστάθεια. Δεινοπαθή, μα δεν... Δεινοπαθή ο κόσμος, ναι, δεινοπαθή. Όμως... Πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα για να μην δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Οι χώρες, τα κράτη της Ευρώπης παράγουν πλούτο, έχουν λεφτά. Όπως είπαμε, Πολάκης, το θέμα είναι ποιος έχει τα λεφτά. Ναι. Γιατί η Μέρκελ νομίζετε ότι είπε στην αρχή πως θα φιλοξενούσαν οι Γερμανοί 800.000 πρόσφυγες για την καλή της την καρδιά. Διότι η Γερμανία έχει βιομηχανία και χρειάζεται 800.000 φτηνά χέρια. Βεβαίως και τους χρειάζεται. Οπότε, είναι απλό αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το ερώτημα εδώ? Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν μια καλύτερη ζωή. Πρώτον και πάνω απ' όλα, και εμείς ως χριστιανοί, ορθόδοξοι κτλ., έπρεπε να είναι το πρώτο μας μέλημα. Και δεύτερον, είναι πώς, με ποιες σωστές πολιτικές, είτε αυτές είναι ευρωπαϊκές, είτε είναι κρατικές για κάθε κράτος, θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ενσωματωθούν, όχι να αφομοιωθούν. Συμφωνώ, να ενσωματωθούν στην κάθε κοινωνία. Μαζί σας. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι οι χώρες όπως είναι η Ελλάδα, για παράδειγμα, που τραβά το μεγάλο των φορτίων, mm-hmm. πρέπει να ελαφρυνθεί. Πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε ασχολιάσετε και άλλα, να ακούσουμε όμως ακόμη mm-hmm. έναν Κροατή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ναι, θα ήθελα να πω για τη Ρωσία. Είπε ο Ομπάμα ότι είναι ο τελευταίος μαθητής στην τάξη και δεν κατασκευάζει τίποτε εκτός από τους σπόρους που έχει το φυσικό αέριο. Στον τομέα του ιδιωτικού έμεινε πολλά πιστό λοιπόν. Και υποστηρίζει πολλά καθεστώτα που είναι μουσουλμανικά από δύο ελευθερίες. Δηλαδή αυτά τα καθεστώτα επέθαν κάτω Λιβύη, το Ιράκ, ο Άσαντ, δηλαδή να κάνει μια συνεργασία μουσουλμανικά προοδευτικούς, υποστηρίζει αυτούς που είναι πολλά πίσω κοινωνικά. Άρα θα χάσει λόγω τους υποστηρίζουν μουσουλμάνους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την άποψή σας, θα τη σχολιάσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ρωτήσω τον κύριο Τζάραν, πώς σχολιάζει το γεγονός ότι ο Λίβανος έχει μείνει ανέπαφος μέχρι τώρα, ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, ενώ συνήθως το κακό πάντα άρχιζε από τον Λίβανο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ένας Λίβανος που πιθανόν και να μην υπάρχει μελλοντικά, κύριε Τσάρα. Ναι. Ακόμη ένας ακροατής. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να παρατηρήσω ότι ο καιρός που ήταν η Αμερική μόνη της, το ότι αποφάσισε η Αμερική αυτό ήταν, πέρασε. Τελειώσαν οι υπαροκροτοκρατορίες της Αμερικής. Είδαμε το ότι όταν η Αμερική θέλει να χτυπήσει τη Συρία μαζί με την Αγγλία, που όταν δεν τους το επέτρεψε η Ρωσία, είδαμε το στην Κρυμαία και είδαμε και τώρα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο αυτό που ρωτήσε ο ίδιος ο Πούτιν, τους Αμερικάνους τους δημοσιογράφους. Ποιος χρηματοδοτεί τους τζιχαντιστές, ποιος τους διάοπλα και ποιος γράφει το πετρέλαιο που κλέφτουσε. Ότι η Τουρκία έκαμε εκατομμύρια από το πετρέλαιο που αγοράζει από τους τζιχαντιστές. Και εκμεταλλεύτηκε και τους πρόσφυγες, τα πιάζει λεφτά έξτρα από την Ευρώπη. Και επίσης το ΝΑΤΟ είπε γιατί να βοηθήσει την Τουρκία, γιατί παραβιάζει τον αιώνα της χώρας η Ρωσία. Και όταν η Τουρκία παραβιάζει τον χρόνο της Ελλάδας, γιατί δεν συγκρίνεται το ΝΑΤΟ? Ενώ η χώρα του ΝΑΤΟ ή η Ελλάδα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τζάρα, πολλά τα σχόλια που θα έχετε να κάνετε. Ναι, θα προσπαθήσω επί τροχάδι να τα αγγίξω. Ναι, λοιπόν. Ναι. Η Τουρκία δεν αγοράζει πετρέλαιο από το Ισλαμικό κράτος πρώτα-πρώτα. Δηλαδή δεν υπάρχει επίσημη πολιτική της Τουρκίας για αγορά. Αν αγοράζουν, μάλλον αγοράζουν κάποιοι από το Ισλαμικό κράτος πετρέλαιο, αλλά αυτό έχει να κάνει με ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη μαύρη αγορά και αγοράζουν. Άλιστα.
Δεν έχει να κάνει, δηλαδή ο Ερντογάν δεν έφκανε διάταγμα για να πει κατευθείαν ότι αγοράζει ναι, κλπ. Ή το Υπουργείο Οικονομικό. Λοιπόν, δεύτερον, γιατί το ΝΑΤΟ ορίγεται για την παραβίαση στην Τουρκία και όχι για την Ελλάδα. Μα αυτά τα πράγματα είναι εξόφθαλμα. Προφανώς για την Τουρκία ορίγεται διότι έχει περισσότερα συμφέροντα. Και κατά δεύτερον, να πω και κάτι που ίσως να μην το γνωρίζουμε, υπάρχει νομική αμφισβήτηση για το χώρο τον οποίο παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας η Τουρκία. Ο χώρος που παραβιάζει είναι συνήθως από τα 6 μέχρι τα 10 ναυτικά μίλια του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας. Κάτι το οποίο θεωρεί η Τουρκία ότι δεν είναι νόμιμο με βάση το διεθνές δικαίωμα. Είναι ένα άλλο θέμα που μπορούμε να το αναλύσουμε άλλη φορά. Και μάλιστα τη θέση αυτή τη στηρίζουν και οι διεθνείς δυνάμεις, όπως είναι είπα. Οπότε πρέπει να τα έχουμε και αυτά υπόψη, να μην θεωρούμε κάποια πράγματα θέσφατα. Για να πάω, δεν ξέρω αν έχασα κάποιον από τα ερωτήματα του τελευταίου ακροατή. Για να πάω στο Λίβανο, γιατί ο Λίβανος δεν τον έχει αγγίξει. Καταρχάς, τον έχει αγγίξει η κρίση. Υπήρξαν αρκετές συγκρούσεις στο σύνορο, στα σύνορα του Λιβάνου. Μάλιστα, πολλές αναφορές, νομίζω πριν κανένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, έκαναν λόγο για κάποια στοιχεία του Ισλαμικού κράτους που είχαν βρεθεί στο Λίβανο κτλ. Πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Λίβανος δεν είναι και μια χώρα νησίδα ασφαλείας. Είναι μια χώρα η οποία έχει συνέχεια τρομοκρατικές επιθέσεις, η οποία έχει διακοινωτικές συγκρούσεις και αντιμαχίες. Αλλά ένας από τους λόγους που ακόμα δεν έχει καταφέρει το Ισλαμικό κράτος ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια τρομοκρατική οργάνωση να παρεσφρήσει είναι διότι ελέγχεται από τη σοβαρή στρατιωτική πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση της Χεσμπολά, η οποία είναι μια πανίσχυρη οργάνωση. Μήπως όμως, έτσι για να συμπληρώσω στα ερωτήματα του ακροατή, θα πρέπει ο Λίβανος να αρχίσει να φοβάται για το τι μέλλον γενέστε? Κύριε Ζάρα, και προτού μου τα απαντήσετε, να ακούσουμε ακόμη ένα ακροατή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Λένα. Καλησπέρα σας. Κύριον Τζάρα. Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, φυσικά δεν ξέρω αν είμαι και εκτός θέματος. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως εκτός θέματος δεν έπειρε σήμερα. Προσπάθησα να τα αποφύγω, ναι. Γιατί το Ισλαμικό κράτος ή οι Ισλαμιστές έχουν τόσο μένος μαζί με για τις αρχαιότητες? Και μιλούμε για το Χαλέπι, για την Παλμύρα κλπ. Ναι, θα το συνδυάσουμε και αυτό, θα το πούμε. Το πιο παλιά στο Αφγανιστάν, με τα τεράστια αγάλματα τα οποία καταστρέφαν. Και ποια είναι η απαθή σχέση της UNESCO και της Αμερικής και της Ευρώπης και σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου που καταστρέφεται? Αλλά τι τους σωθεί να καταστρέφουν αυτόν το κάλλος? Ακούσαμε από το ραδιόφωνο σας, είχα παρακολουθήσει κάποιες δηλώσεις και κάποιες ερμηνείες, αν θέλετε, κύριε Τζάρα, γύρω από αυτό το θέμα. Είναι καθαρά θέμα θρησκείας αυτό το πράγμα. Δηλαδή θεωρούν αθεϊσμό, θεωρούν δεν το βλέπουν σαν ιστορία, σαν πλούτο ο παγκόσμιο. Το βλέπουν σαν έναν πολιτισμό ο οποίος θέλουν να φανιστεί πρώτον, να ξεχαστεί, και δεύτερον πρέπει να μην ξεχνάμε και την οικονομική πλευρά όμως, η οποία έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο πολιτισμικών θησαυρών. Μπράβο. Δεν είναι απλά είναι και τούτο. Ναι. Ακόμα ένας ακροατής, και ας δώσω το λόγο, κύριε Τζάρα. Έχω και εγώ την ερώτηση μου ακόμη αναπάντητη, δεν πρόλαβα. Ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα ξανά. Συγγνώμη, είναι ο ακροατής που ερώτησε για την πληθυσμιακή ανατροπή. Πιστεύω, κύριε Τζάρα, ότι δεν έχετε δώσει τα σωστά στοιχεία για 4% μουσουλμάνους μόνο στην Ευρώπη. Γιατί από ό,τι ξέρω, στη Σουηδία και στην Αγγλία και στη Γαλλία είναι πολύ περισσότεροι και αυξάνονται συνεχώς. Είναι με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να το ψάξετε. Είναι όπως αυτές οι στατιστικές που μας κάνουν στην Κύπρο, όπως έχουμε γεννήσει με τουρίστες που βλέπουν εκατομμύρια. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω συνωμοσίες. Εγώ σας λέω τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε, μπορείτε να τα ψάξετε και να τα δείτε. Εγώ τα αφισβητώ εντόνως και θέλω να σας ρωτήσω μια άλλη ερώτηση. Εάν μπορείτε, επειδή ήθελα να ρωτήσω στη τηλεόραση το απόγευμα, να δεν τα κατάφερα, μια θρησκειολόγο, επειδή υπάρχει μια τάση ισοπαίδωση των θρησκειών. Δηλαδή, αν τώρα να το πάρουμε ότι εγώ είμαι ένα άθεος και προσπαθώ θρησκειολογικά, ας πούμε, να τα καλύψω έστω και ψέματα τι διδάσκουν και προσπαθούν αρκετοί, ας πούμε, στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας και του εξυγχρονισμού
να ισοπεδώσουν, ας πούμε, τον Μούδα με τον Χριστό, τον Ιουδαϊσμό με τον Ισλάμ. Εσείς πιστεύετε ως επιστήμονας ότι πως το Ισλάμ, ένα παράδειγμα, είναι αγάπη, ας πούμε, ή έστω ο Ιουδαϊσμός, διδάσκουν την αγάπη, ας πούμε. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητέ ακροατή. Μονολευτικά θα μπορούσαμε βεβαίως να το συζητήσουμε. Το ζήτημα... Όχι, να σας πω και κάτι και μετά να απαντήσετε, παρακαλώ, μισό λεπτουδάκι. Επειδή τελευταία υπήρχε αυτή η γιορτή των μουσουλμάνων των ευχαριστειών, προσπαθήσα κάποιοι να το κάνουν κιόλας σαν οποιαδήποτε το χριστιανισμό με την Παναγία, ακόμη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Νομίζω είναι κάτι το πολύ διαφορετικό, οι ευχαριστίες στο Ισλάμ. Μήπως είναι, ας πούμε, ένα κομμένο κεφάλι του ανώτερου κοινού. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Ζωάννα, σας δίνω το λόγο και μετά θα πάρω το λόγο για τις ερωτήσεις. Το κεφάλαιο, εντάξει. Το κεφάλαιο της θρησκεολογίας και της θεολογίας το καλύψαμε σε δύο άλλες εκπομπές εδώ μαζί σας. Ναι, και είχαμε επεκταθεί πραγματικά. Απλά να πω ότι αν κάτσω κι εγώ, μπορώ εγώ να σας δώσω μια ερμηνεία του Κορανιού, για παράδειγμα. Ή τον Κορανιού και των παραδόσεων του Ισλάμ. Αλλά ένας μελετητής του Ισλάμ μπορούσε να σας δώσει μια άλλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες διαφορετικές σέκτες και πόσες διαφορετικές ερμηνείες υπάρχουν της θρησκείας, και αυτό ισχύει και στο χριστιανισμό. Βεβαίως, εγώ αυτό που στηρίζω γενικότερα είναι ότι θα πρέπει να υποβοηθείτε ή, αν θέλετε, να υποστηρίζετε η άποψη του Ισλάμ που δεν περιέχει ή που δεν δέχεται τις διαστάσεις αυτές που είναι ακραίες, εξτρεμιστικές, ναι, και τα λοιπά. Οι σαλαφιστές υπάρχουν, εντάξει, θα πρέπει να απομονωθούν. Mm-hmm. Λοιπόν, από τους άλλους ακροατές δεν ξέρω, αφήσαμε κάτι πίσω και σας ναι, πήραμε... ο Λίβανος, όχι, μιλούσαμε όχι, βεβαίως, τον Λίβανο, ναι. Ναι. Μιλούσαμε για τον Λίβανο, απ' εδώ θέλω όμως να συνεχίσω εγώ, κύριε Τζάρα. Και πάμε να δούμε το τι πιστεύετε εσείς ότι θα γίνει ακόμη και στην χειρίση των περιπτώσεων, και η Κύπρος πόσο θα επηρεαστεί, με ποιο τρόπο, τι έχουμε να αναμένουμε. Ναι. Θα δούμε κομμάτια πάλι, δηλαδή σκακέρα να την παίξουν, να δούμε ποιος είναι ο πιο καλός σε checkmate κλπ. Ναι. Και τι θα μείνει και ο Λίβανος, μήπως ο Λίβανος κινδυνεύει, κύριε Τζάρα, περισσότερο από όλους. Δεν είναι ο Λίβανος το βασικό πρόβλημα. Ο Λίβανος μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Ναι, αυτό λέω. Αν ναι, δείτε επειδή ο ακροατής μας είχε πει για το Λίβανο. Ναι. Αν δείτε τις γραμμές των κρατών στη Μέση Ανατολή, θα δείτε ότι είναι ευθείες. Τα κράτη φυσικά δεν έχουν ευθείες γραμμές. Mm-hmm. Όμως τα κράτη της Μέσης Ανατολής έχουν ευθείες γραμμές, είναι δηλαδή διαχωρισμένες μεταξύ τους με ευθείες γραμμές, διότι τις τράβηξαν με χάρακα στο χάρτη. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, ότι οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής πριν έναν αιώνα στην ουσία αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάποια κράτη στην περιοχή. Αποφάσισαν να κατασκευάσουν κράτη. Λοιπόν, αυτό που ζούμε τώρα είναι μια διαδικασία αποδόμησης, αν θέλετε, ή διάλυσης αυτής της τάξης των πραγμάτων στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια νέα γραμμή στην τελική. Μία ή περισσότερες γραμμές. Τι γίνεται τότε, τους βόλευε να τα μοιράσουν έτσι? Είναι πολλά τα συμφέροντα που παίχτηκαν εκείνη την εποχή. Ναι, αλλά και τότε δεν ήξεραν ούτε και για τα πετρέλαια, για να το συσχετήσω λίγο, κύριε Τζάρα, στις περιοχές τις δικές μας. Για την Κύπρο λέτε? Και για το Ισραήλ, και το Ισραήλ έχει και η Αίγυπτος έχει. Τότε υπήρχαν κάπου κάποιες... Είναι και ένας λόγος επιπλέον αυτό, ναι. Έτσι δεν είναι? Κάπου. Ήταν ένας λόγος, αλλά στην ουσία είχε να κάνει με τον έλεγχο της περιοχής. Ναι. Είτε αυτό σήμαινε, βεβαίως και είχε να κάνει και με ενεργειακές πηγές και με χίλια δυο άλλα στρατηγικά συμφέροντα και γεωγραφική θέση και. Απλά, τι γίνεται τώρα? Τότε τους βόλευε, με βάση τα συμφέροντα τους, να κάνουν αυτήν την μοίρασα, αν θέλετε. Σήμερα τους βολεύει να κάνουν μια διαφορετική μοίρασα. Και τους βολεύει να κάνουν μια διαφορετική μοίρασα, διότι πλέον ως απότοκον
της τότε κατάστασης πραγμάτων έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα η τεράστια εθνοδική ομάδα των Κούρδων, το μεγαλύτερο έθνος χωρίς κράτος στον κόσμο, το οποίο δεν έχει έθνος. Και οπότε κάπως πρέπει αυτοί οι Κούρδοι, οι οποίοι εξεγείρονται εδώ και τόσες δεκαετίες, να βολευτούν. Κάπου πρέπει να βολευτούν. Διότι διαφορετικά θα υπάρχει για πάντα αστάθεια. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, ο διαμελισμός των κρατών είναι και μια στρατηγική, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί, ειδήσει να δούμε και τα Βαλκάνια για παράδειγμα, για να καταφέρνει να χειρίζεται καλύτερα το εκάστοτε κράτος που δημιουργείται, ή ας πούμε για παράδειγμα τώρα η Συρία, που είναι μια μεγάλη ισχυρή χώρα, δεν ήταν δυτική, δεν ήταν φιλοδυτική. Τη μοιράζουμε για παράδειγμα, την κάνουμε δύο ή τρία κομμάτια, και αν μη τι άλλο, έχουμε το ένα να είναι φιλοδυτικό. Για να το πω έτσι με πολύ απλούς και λαϊκούς όρους, για να καταλαβαίνουμε έτσι. Στην περίπτωση της Τουρκίας, όπως και του Λιβάνου, μπορεί, όπως είπα, να υπάρξουν παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, εφόσον αυτά τα κράτη, όχι η Τουρκία συγκεκριμένα, αλλά κυρίως του Λεβάντε, εδώ, η Συρία, ο Λίβανος κτλ., είναι τεχνητά, μπορεί ένας διακανονισμός μελλοντικός να αναιρέσει κάποια σύνορα και να περιλάβει κάποια άλλα. Στην Τουρκία το θέμα έχει να κάνει με το κουρδικό. Αν οι Κούρδοι καταφέρουν να πάρουν το κράτος που θέλουν στη Συρία, όπως την πήρα στο Ιράκ, ένα ημιαυτόνομο κράτος, να έχουμε ως επέκταση, προέκταση και έναν κράτος ημιαυτόνομο στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε ακροατές, έχουν τρελαθεί τηλεφωνικές γραμμές. Να τους ακούσουμε. Καλησπέρα σας ακούμε. Καλησπέρα. Περιμένατε πολύ ώρα, Λοιπόν, πάμε στον άλλο ακροατή. Καλησπέρα σας ακούμε. Γεια σας. Κύριε Ανδρέα μου, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο τώρα, διότι μας τα είπατε, υποβάλατε τις ερωτήσεις σας και ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Έχουμε μόνο 5 λεπτά. Θα πρέπει, για να είμαστε δίκαιοι, να δώσουμε το λόγο και σε άλλους ακουραντές. Λοιπόν, να σας ακούσω. Καλησπέρα. 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 Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Απλά θέλω να συγχαρώ τον καλεσμένο σας. Τον κύριο Τζάρα, ναι. Ναι, εγώ είμαι μαθήτρια της τρίτης λυκείου. Είμαι από τη Συρία και θέλω να του πω ότι αυτά που λέει είναι ολόσωστα και είναι ο μόνος που λέει την αλήθεια το ότι γίνεται στη Συρία και όλα αυτά. Το όνομα σου? Σαμ. Συγγνώμη? Σαμ. 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 Ναι, σημαίνει ήλιος. Σαν. Λοιπόν, Δεσποινή Σαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και τα λόγια σου. Με χαροποίησαν ιδιαίτερα. Τίποτε, να είστε καλά. Απλά ήθελα να σας πάρω τηλέφωνο και να σας πω αυτά που λέτε ότι είσαστε ο μόνος που λαλεί την αλήθεια. Ας πούμε, από ό,τι ακούμε στις ειδήσεις, ότι έλαλουν την αλήθεια, λαλούν μόνο την μονοπλευρή, αλλά εσείς λαλείτε από όλες τις πλευρές. Και έτσι πρέπει να είναι. Ευχαριστώ. Για να μπορεί ο ακροατής ή οποιοδήποτε να βγάλει τα δικά του τα συμπεράσματα. Καλησπέρα σας. Έχει πέσει η γραμμή, επιχειρήστηκε πάλι. Και στην τελευταία στιγμή, βεβαίως, δεν θα μπορούμε να δεχόμαστε και τηλέφωνα. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Κύπρο, κύριε Τσάρα, πώς θα επηρεαστούμε από όλα αυτά τα πράγματα? Πώς θα επηρεαστούμε? Ήδη ξεκινήσαμε να επηρεαζόμαστε τώρα. Σίγουρα. Να μην λέμε ότι... το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω, το άμεσο, ας πούμε, είναι σαφώς το προσφυγικό. Το οποίο, βέβαια, λόγω της περιοχής, εμείς έχουμε ζήσει και στο παρελθόν το προσφυγικό και με τον Λίβανο κτλ. Αυτό θα είναι και το λιγότερο, θα έλεγα, γιατί ο κόσμος άρχισε να φοβάται λίγο, κύριε Τζάρα. Ναι. Τώρα ο πόλεμος, προσωπικά να πω, και προς το παρόν όπως έχουν τα πράγματα, δεν βλέπω να αγγίζει την Κύπρο. Προς το μέλλον, αν προκύψει μια γενικευμένη σύραξη, που καταρχήν δεν νομίζω να εμπλέκει την Κύπρο, δηλαδή δεν θα λάβει η Κύπρος μέρος. Ωραία, μπορεί η Κύπρος όμως να χρησιμοποιηθεί, είδες βάσεις. Οι βάσεις, ναι, και τα λοιπά, αλλά αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιες σημαντικές επιπτώσεις. Μάλιστα. Έχω ακόμα δύο ακροάτες που περιμένουν. Καλησπέρα σας ακούμε. Καλησπέρα σας ακούμε. Κλείνουμε αυτή τη γραμμή και πάμε στην άλλη. Καλησπέρα σας. Τα γεγονότα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα και θα υπάρξουν πολλές ανακατατάξεις συνόρων και στα Βαλκάνια. Βεβαίως. Και το έχει πει ο κύριος Τζάρας αυτό το πράγμα για τα Βαλκάνια, ναι.
Ναι, δεν το προσθέτω. Δεν πειράζει, πείτε μας όμως. Εν πάση περιπτώσει, το 4% μου μίλησε για την Ευρώπη, ότι είναι μουσουλμανικός πληθυσμός, επειδή γεννοβολούν πολύ οι μουσουλμάνοι, ενδεχομένως σε μερικά χρόνια να ανατρέψουν κάποιες ισορροπίες. Και ως επίσης, τα κύματα μεταναστών που πηγαίνουν προς την Ευρώπη είναι οργανωμένα από οργανισμών στην Αμερική και τους δίνει και καλά λεφτά, για να φανταστείτε ότι μπορεί να βαστούν και 10.000 ευρώ πάνω τους ή 4.000 που πληρώνουν εισιτήρια, εφόσον εργάζονται μισό ευρώ ή έναν ευρώ την ημέρα. Πότε έσχουν τα λεφτά, πότε βγάζουν τα λεφτά, τόσα λεφτά για να αποφασίζουν να πάνε. Να το σχολιάσουμε αυτό, να το σχολιάσουμε. Ευχαριστούμε. Αν κρατούσαν όμως 10.000 ευρώ, αγαπητοί ακροατέ, δεν θα μπαίνα στα σαπιοκάραβα και να πνίγονται τα βρέφη και τα παιδιά. Κατά κρύβια θα μπαίνα, αλλά είμαι σε στενή. Αν κρατούσαν τις 10.000 ευρώ, δεν θα επιχειρούσαν αυτό. Είμαι σε στενή επαφή με άτομα που δουλεύουν με πρόσφυγες στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Πρέπει να το κάνω ξεκάθαρο: δεν ισχύουν. Πολλοί από τους ανθρώπους που περνούν, ή μάλλον οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που περνούν, είναι απλοί άνθρωποι καθημερινοί, και μάλιστα οι μουσουλμάνοι της Συρίας δεν είναι καθόλου ακραίοι, για να τα λέμε όλα με το όνομα τους. Οι περισσότεροι έχουν πωλήσει ό,τι είχαν και δεν είχαν για να μαζέψουν τις 4, τις 8, τις 10 χιλιάδες που χρειαζόντουσαν για να μπουν σε ένα σαπιοκάραβο, να ρισκάρουν τη ζωή τους στη θάλασσα για να πάνε κάπου που να έχουν τα παιδιά τους και ήδη έναν καλύτερο αύριο. Και λυπούμε, διότι δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή, να υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση στους συνανθρώπους μας και εμείς να βλέπουμε τον εαυτό μας και να νομίζουμε ότι κάποιοι τους οργάνωσαν και τους έφεραν να μας σκοτώσουν, να ανατρέψουν τους πληθυσμούς. Αυτοί οι πληθυσμοί που καταλήγουν στην Ευρώπη, μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα χρόνια, με σωστές πολιτικές, και αυτό συνέβη και με αρκετούς, με κάποιους απέτυχε βέβαια, ενσωματώνονται στην κοινωνία. Πολλοί από αυτούς, θέλω να σας πω, γίνονται και χριστιανοί. Θέλω να είμαστε ισορροπημένοι. Θέλω να είμαστε, να σκεφτόμαστε και να μελετούμε πριν αποφασίζουμε. Και αυτή είναι η. Αν είχα μια απέτηση από την κοινωνία της Κύπρου, θα ήταν αυτή. Διότι μας πουλούν πολλά ψέματα από το διαδίκτυο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και το μόνο που μένει ουσιαστικά είναι ο εαυτός μας. Να ψάξουμε και να βρούμε την αλήθεια και να ζούμε με βάση αυτή. Και πάνω απ' όλα, είμαστε άνθρωποι. Ας είμαστε άνθρωποι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσάρα, και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα δεχτώ ακόμη ένα τηλεφώνημα, κυρίες και κύριοι, και αναγκαστικά θα πρέπει να κλείσουμε για απόψε. Δεν σας ακούω, απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο σας. Κύριε Άλλωνα, καλησπέρα. Ο Ξένιος είμαι. Κύριε Τσάρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μεγαλώνει το κακό και γύρω από τη Ρωσία και μέσα στη Μέση Ανατολή. Άκουσα πριν λίγο στις ειδήσεις ότι η Αγγλία στέλνει στρατεύματα στη γύρω από τη Ρωσία, στην Πολωνία. Αυτό δεν το έχουμε δει. Για κοιτάξτε, κύριε Τζαρά. Το άκουσα από το επίσημο ΡΙΚ πριν λίγο. Μάλιστα. Το άλλο που γίνεται, η Ρωσία είπε θα ανταποδώσει αυτό, που σημαίνει ότι πάμε προς μια παγκόσμια κρίση. Ο Θεός να βάλει το χέρι μου να μην φτάσουμε εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πει ότι ξεκινήσαμε αυτή η κρίση, ξεκίνησε εδώ και αρκετόν καιρό. Μπορεί να μην το νιώσαμε στο πετσί μας έντονα. Να ακούσουμε ακόμη ένα κράτη. Έχει πέσει η γραμμή. Ωραία. Κύριε Τζάρα. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε είναι με το αυτό που έκλεισε ο τελευταίος ακροατής. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Διότι όσα και να αναλύσουμε, ό,τι και να πούμε και να υπολογίσουμε και να σεναριολογήσουμε, στην τελική τα πράγματα δεν είναι στο χέρι μας. Λοιπόν, ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και τα μάτια ανοιχτά και τα ότα. Να παρακολουθούμε το τι γίνεται. Τώρα για μπλοκή της Κύπρου είναι πολύ ακραία. Ναι, προς το παρόν. Όταν θα εξελιχθούν τα πράγματα διαφορετικά και δούμε ότι γενικεύεται περισσότερο μια κρίση την οποία ελπίζουμε να μην δούμε. Για το καλό της ανθρωπότητας ελπίζουμε να μην δούμε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τζάρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή, τη συμμετοχή σας. Ζητώ και συγγνώμη κιόλας γιατί σας πήραμε μονότερμα. Εντάξει. Αλλά είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ. Ό,τι μπορούμε για να ενημερώνεται καλύτερο ο κόσμος. Και εγώ δεν ζητώ από κανέναν να ακούει αυτά που λέει, αυτά που λέω, και να τα παίρνει τις μετρητής. Εγώ ζητώ αυτά που λέω
να τα ακούει ο καθένας και να πάντα να τα διπλοτσεκάρει με πληροφορίες που θα βρίσκει ο ίδιος για να ενημερώνεται ο καθένας ξεχωριστά. Μάλιστα. Λοιπόν.